Στο πλευρό του 22χρονου Άγγελου που πάσχει από σκλήρινση κατά πλάκας και χρειάζεται άμεση οικονομική βοήθεια για τη θεραπεία του, στάθηκαν οι πολίτες μέσα από μια καλλιτεχνική εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβε η μη κυβερνητική οργάνωση Αρχαία Ελλάδα Εφαγωνίζεστε. Μας έχει συγκινήσει εδώ και 3 μήνες ερχόμενος κοντά μας ο Άγγελος, το οποίο είναι ένα παλικάρι που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας από ηλικίας 16 ετών, αυτή τη στιγμή είναι 22 ετών. Όταν ήρθε πραγματικά και μας βρήκε, μας εξήγησε 5 πράγματα. Είδαμε τις πιστοποιήσεις όλων των γνωματεύσεων των ιατρικών εξετάσεων και πιστήκαμε να τον στηρίξουμε και να τον βοηθήσουμε με όλη μας τη δύναμη και την αγάπη, διότι τον είδαμε σαν ένα δικό μας παιδί. Στην εκδήλωση απήθυναν χαιρετισμό εκπρόσωποι υπουργείων και τοπικών φορέων που στήριξαν την εκδήλωση. Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για τον 22χρονο Άγγελο μπορούν να απευθυνθούν στην Τράπεζα Πειραιώς και να καταθέσουν χρήματα στο λογαριασμό. Την εκδήλωση πλαισίωσε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή των τραγουδιστών Πασχάλη Τόνιου, Ελένης Πέτα, Λουκίας Αγαπίου, Μιχάλη Μιχαήλ και του μαέστρου Δημήτρη Γιανακάκη. Ιδιαίτερο χρώμα έδωσαν οι μουσικοχορευτικοί σύλλογοι Εύξηνος Λέσχη και Ιδέα Γη.